Σε έξαρση βρίσκεται η γρήπη με αποτέλεσμα πολλά σχολεία και του νομού Λάρισα, κυρίω δημοτικά και νηπιαγωγεία, να υπολειτουργούν. Αφενό ένα μεγάλο αριθμό παιδιονοσία, αφετέρου οι γονεί για προληπτικού λόγου κρατούν τα παιδιά στο σπίτι. Μέσα σε αυτό το κλίμα η πρωτοβάθμια εκπαίδευση εισηγήθηκε σε ορισμένα σχολεία όπου το πρόβλημα είναι πιο έντονο να βάλουν λουκέτο. Ο αριθμό των σχολείων στην περιφερειακή ενότητα Λάρισα που έχει κλείσει λόγω τη γρήπη είναι πάρα πολύ μικρό. Έκλεισαν τα δημοτικά σχολεία. Ερέτριας, Κιλελέρ και Στομίου, καθώς και τα αντίστοιχα νηπιαγωγεία, καθώς και τον νηπιαγωγείο γόνων. Ο πρόεδρος των δασκάλων του νομουλάρισσας δηλώνει πάντως ότι ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Απλά συνιστούμε στους γονείς των μαθητών, τα παιδιά να τηρούν τους ατομικούς κανόνες υγιεινής, παράλληλα οι σχολικές μονάδες έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και επίσης συνιστούμε όσο διαρκεί η ίωση ο περιττός, να παραμένουν τα παιδιά στο σπίτι, καθώς και να επιπλεον επιπλέον 24ωρο, μετά την, αφού έχει περάσει ο περιττός και χωρίς τη χρήση αντιπεριτικών.